Με αφορμή τη συμπλήρωση των 170 χρόνων από τη γέννηση του Γεωργίου Χατζηδάκη, που έχει χαρακτηριστεί και όχι άδικα ως ο πατέρας της ελληνικής γλωσσολογίας, η Ακαδημία Αθηνών, με τη συμπαράσταση του Ιστορικού Σωματείου Ερθυμνίων το Αρκάδι, πραγματοποίησαν μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και στο σπουδαίο έργο του μεγάλου επιστήμονα. Ακαδημαϊκοί και πολιτικοί φορείς αναφέρθηκαν στο σπουδαίο έργο και τις πρωτοπόρες για την εποχή πρωτοβουλίες ενός επιστήμονα που είχε την τύχη να μαθητεύσει στους κορυφαίους γλωσσολόγους της εποχής. Ένα παιδί που στα 20 του χρόνια πηγαίνει πρώτη φορά στο σχολείο και ανεβαίνει στην κορυφή της επιστήμης παγκοσμίως, είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις επερχόμενες γενναίες. Το έργο του είναι πραγματικά αθάνατο. Ο Ιστορικός Σύλλογος Ερθυμνίων Αττικής στο Αρκάδι τίμησε τον Έλληνα γλωσσολόγο Γεώργιο Χατζηδάκη, που αποτελεί τιμή για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη. Ο Σύλλογος είναι πολύ ικανοποιημένος που μέσα σε αυτήν την αίθουσα, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, τίμησε τα 170 έτη από γεννήσεως του Ρεθύμνιου γλωσσολόγου. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Μύρθη του Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη στις 12 Νοεμβρίου του 1848 και σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1877, μετά από τη νίκη του σε πανεπιστημιακό γλωσσολογικό διαγωνισμό, του χορηγήθηκε υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Ο Χατζηδάκης ταξίδεψε στη Γερμανία και μαθήτευσε για 3 περίπου χρόνια δίπλα σε γνωστούς γλωσσολόγους της εποχής. Οι θεωρητικές αρχές και η μεθοδολογία που εισήγαγε τότε ο Χατζηδάκης στις γλωσσικές σπουδές στην Ελλάδα, έχοντας μαθητεύσει στους μεγάλους του κλάδου, παραμένουν σχεδόν ίδιες μέχρι σήμερα. Ήταν ο άνθρωπος που προώθησε την ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο στην πορεία του χρόνου διαμορφώθηκε ως Κέντρο Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδρυμάτων. Πολέμησε 2 φορές τις κριτικές εξεγέρσεις, τη μία σε νεαρή ηλικία το 1866 και την άλλη το 1897. Ήδη καθηγητής της έδρας της γλωσσολογίας και της Ινδικής Φιλολογίας. Ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς, ένας επιστήμονας με διεθνή εμβέλεια, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική γλωσσολογία, στην ελληνική γλώσσα.